Χαίρομαι που είστε πάλι κοντά μου σε μια νέα παρουσίαση ενός παιχνιδιού με κάρτες, τα χειρόγραφα του Αβαΐου. Είναι ιερό παιχνίδι, έτσι? Όχι. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι παιχνίδι με κάρτες, παίζεται από 2 έως 4 παίκτες, για παίκτες 10 χρονών και άνω. Δεν έχει κάποιο κείμενο, είναι λεκτικά ανεξάρτητο. Παίζει και με κάτι ζαράκια υπερμεγενθή, όπως τα γνωρίζουμε από το βασιλιά του Τόκιο. Και έχει και μια στίβα κάρτες με τις οποίες παίζεται η πλοκή. Για την εισαγωγή του παιχνιδιού, εδώ παίρνουμε το ρόλο ενός μοναχού, ο οποίος προσπαθεί να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη με χειρόγραφα, ιερά βιβλία, βιβλία για φάρμακα, αλλά και απαγορευμένους τόμους, για να μην πάνε σε λάθος χέρια. Έχει όμως πολύ περιορισμένο χρήμα, πολύ περιορισμένο το χρυσό, με το οποίο θα μπορέσει να επιτύχει αυτόν τον στόχο του. Για πώς λειτουργεί ακριβώς ο μηχανισμός, θα το δούμε σε λίγο, στο κυρίως μέρος του βίντεο, και μετά θα ακολουθήσουν και τα σχόλια. Μείνετε μαζί μου. Όταν στήσουμε το παιχνίδι στο τραπέζι, έχει ένα μικρό ταμπλό, τοποθετούμε επάνω στις ενότητες τα ζάρια, στο νούμερο 3, έτσι ξεκινάμε, όπου το κόκκινο ζάρι συμβολίζει τα απαγορευμένα βιβλία, το πορτοκαλί τα χειρόγραφα, το πράσινο ιερά βιβλία, το μπλε φάρμακα και το καφέ κάποια συγγράμματα. Η κάρτες, η τράπουλα, αποτελείται από κάρτες οι οποίες απεικονίζουν χρήματα, χρυσό, και κάρτες που είναι του ανάλογου χρώματος όπως και τα ζάρια και έχουν κάποιους αριθμούς οι οποίοι είναι και οι πόντοι για που θα μαζέψουμε για αυτό το χρώμα. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι το παιχνίδι πρέπει να κάνουμε κάποιες σειρές, να μαζέψουμε κάποιες μπάζες οι οποίες να μας δώσουν πολλούς πόντους σε ένα συγκεκριμένο χρώμα, αλλά θα πρέπει σε αυτό το χρώμα να υπερισχύουμε και τους άλλους παίκτες, από τους άλλους παίκτες. Αυτές οι κάρτες, οι MOV, με αυτές τις κάρτες θα πρέπει να τις παίξουμε έτσι ώστε να αλλάξουμε το ζάρι ή αναλόγως τι λέει πάνω. Άμα λέει συν, να το ανεβάσουμε συν 1. Άμα λέει πλην, τότε να αφαιρέσουμε δύναμη από το ζάρι. Αυτό είναι και η τακτική του παιχνιδιού. Όταν βγάζουμε τέτοιες κάρτες, αναλόγως και ποια χρώματα έχουμε τραβήξει, τότε να ανεβάσουμε τον αριθμό στο ανάλογο χρώμα ζάρι. Ο ρυθμός του παιχνιδιού είναι απλός. Υπάρχει η κλειστή στίβα, δεν έχουμε καθόλου κάρτες στα χέρια μας. Και είμαστε αναγκασμένοι να τραβήξουμε 5 κάρτες. Τραβάμε την πρώτη κάρτα, τη βλέπουμε και αποφασίζουμε, δεν τη βλέπουν οι άλλοι παίκτες, αποφασίζουμε αν αυτήν θέλουμε να την κρατήσουμε, αν θέλουμε να την βάλουμε στα σκάρτα των κλειστών καρτών ή αν θέλουμε να την πετάξουμε στην ανοιχτή στίβα. Στη δικιά μας τη μεριά κλειστά μπορούμε να κρατήσουμε μόνο μία κάρτα. Στην κλειστή στίβα μπορούμε πάλι επίσης να βάλουμε μία κάρτα. Ανοιχτές να πετάξουμε μπορούμε να βάλουμε τρεις, πρέπει να βάλουμε τρεις. Με αυτόν τον τρόπο αποφασίζουμε ποια κάρτα θα κρατήσουμε, ποια κάρτα θα βάλουμε κλειστή και ποιες κάρτες θα πετάξουμε ανοιχτά. Όταν θα αδειάσει όλη αυτή η κλειστή στίβα, θα έχουν κάποιες κάρτες ξεσκαρταρθεί εδώ στις ανοιχτές, θα έχουν μαζευτεί κάποιες κάρτες κλειστές, που αυτές λοιπόν θα είναι και είναι η στίβα των δημοπρασιών, και θα έχουμε κάποιες κάρτες στα χέρια μας. Από τις κάρτες που θα έχουμε στα χέρια μας θα ξεκινήσουμε να δημοπρατούμε για τις κάρτες τις κλειστές, οι οποίες θα ανοίγουν στο τέλος του παιχνιδιού και με τη σειρά κάθε παίκτης δίνει την δημοπρασία του. Πόσα δίνεις για να πάρεις αυτή την πορτοκαλί κάρτα που σου δίνει ένα πόντο. Οι κάρτες οι οποίες είναι με τα χρώματα των ζαριών μπορούμε να τις αγοράσουμε με χρυσό, με κάρτες χρυσού, τις οποίες ενδεχομένως να έχουμε μαζέψει και στην πρώτη φάση του παιχνιδιού. Κάρτες που θα ανοίξουν, οι οποίες είναι χρυσό, μπορούμε να τις αγοράσουμε από τη δημοπρασία καίγοντας μία κλειστή κάρτα που δεν τη βλέπουν και άλλοι παίχτες, τι έχω κάψει. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή εδώ είναι 3 χρυσά, να κάψω μέχρι και 2 κλειστές κάρτες του ενός χρυσού, πάλι με συμφέρει, για να μπορέσω να πάρω την τριάδα.
Βέβαια, αυτό έχει και ως εξής, δεν μας δίνει ρέστα το παιχνίδι. Εάν ποντάρουμε, ξέρω και εγώ, 4 χρυσά και έχουμε μία τρία τριάδα και μία με δύο χρυσά κάρτα, δηλαδή σύνολο 5, τότε θα πρέπει να δώσουμε και τα 5, δεν θα μας επιστραφεί ένα χρυσό. Έτσι λοιπόν, κοιτάμε να έχουμε και κάποια ψηλά για να μπορέσουμε να ελιχτούμε καλύτερα. Οι κάρτες οι οποίες στο τέλος έχουμε στο χέρι και αναλόγως πώς έχουν γυρίσει τα ζάρια θα μετρηθούν. Στην αρχή για το κόκκινο. Τη δύναμη που έχουμε στα κόκκινα κάθε παίκτης την απλώνει μπροστά του. Εγώ τώρα για παράδειγμα θα είχα 3. Εάν ένας άλλος παίκτης είχε περισσότερα, αυτός που έχει την περισσότερη δύναμη, αυτός θα σκοράρει τη δύναμή του επί τον... αυτός θα πάρει το ζάρι μπροστά του και θα έχει στο τέλος να σκοράρει τον αριθμό του ζαριού. Μετά από αυτό θα ανοίξουμε τις κάρτες ενός άλλου χρώματος ζαριού και θα γίνει το ίδιο πράγμα. Όποιος μαζέψει τα περισσότερα ζάρια με τους περισσότερους πόντους, αυτός θα είναι και ο νικητής του παιχνιδιού. Ένα απλό, σύντομο παιχνίδι για 2-4 άτομα που σίγουρα δεν θα ξεπεράσει το μισάωρο και θα διασκεδάσει ένα απογευματάκι στο Fantasy Gate πίνοντας ένα ωραίο καφέ. Έτσι λειτουργεί λοιπόν το παιχνίδι, τα χειρόγραφα του Αβάιου. Έχει έναν ενδιαφέρον τρόπο, έναν ενδιαφέρον μηχανισμό με τον οποίο εξελίσσεται. Στην πρώτη φάση, διαλέγοντας κάρτες σε ποια στίβα θέλουμε να την βάλουμε, στο χέρι μας, στην στίβα των πληστηριασμών ή να τις κάψουμε στα σκάρτα. Στη δεύτερη φάση, στους πληστηριασμούς, εφόσον έχουμε κάνει κάποιες καλές κινήσεις στην αρχή και έχουμε κάρτες χαμηλής αξίας, να τις ανταλλάξουμε με χρυσό μεγάλης αξίας για να μπορέσουμε να αγοράσουμε στη συνέχεια μεγάλης αξίας κάρτες. Και να έχουμε βέβαια γυρίσει και αναλόγως τα ζαράκια στη θέση, στο ανάλογο χρώματος, στις κάρτες τις οποίες εμείς στοχεύουμε να αγοράσουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε και περισσότερους πόντους. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα σε αυτό το βίντεο. Εάν σας αρέσει, κάντε ένα like, ένα subscribe για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο μου. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Γεια σας.